Θα καλημερίσω στη συχνότητα του 984 τον κύριο Γιώργο Αμούτζα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας βρίσκουμε, είσαστε καλά κύριε Αμούτζα? Είμαι καλά, ναι. Είμαι επιτέλους εδώ πίσω στην Κρήτη, στο νησί που μας αγάπησε τόσο πολύ την χρονιά. Δεν σας έχει λείψει και τόσο πολύ η Κρήτη, να φανταστώ, ωστόσο, έτσι? Απλά επειδή την αγαπάτε. Όχι, κάνετε λάθος, μου έχει λείψει πολύ η Κρήτη. Το λέω επειδή είσαστε συχνά εδώ με τα γυρίσματα του σασμού, αυτό εννοώ. Δεν είμαστε και τόσο συχνά τελικά. Θα θέλαμε και εμείς να είμαστε έτσι λίγο περισσότερο, αλλά έχουμε αρκετούς μήνες από την τελευταία φορά που ο σασμός έκανε τα γυρίσματά του εδώ. Mm-hmm. Οπότε μου έλειψε η Κρήτη πολύ, μου έλειψε η αγάπη αυτή του κόσμου. Είναι αλλιώτικοι άνθρωποι, μωρέ, εδώ κάτω. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Μ' αρέσει έτσι που το λέτε. Πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ ειλικρινά. Ναι, μωρέ, είναι αλλιώς οι άνθρωποι εδώ και μου λείψατε. Θα πάτε σε όλα εκείνα τα μέρη τα οποία πήγατε ή θα κάνετε και νέες εξερευνήσεις, εάν προφταίνετε με τη δουλειά που έχετε? Λίγο πολύ θα κινηθούμε στα ίδια μέρη, γιατί οι παραστάσεις ξεκινούν σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ εδώ από το Ηράκλειο. Έπειτα συνεχίζουμε με δύο παραστάσεις στα Χανιά, την Πέμπτη και την Παρασκευή, και τελειώνουμε με μια παράσταση στο Ρέθυμνο το Σάββατο. Mm-hmm. Κάπως περίεργο μου φαίνεται που δεν έχουμε κάμερες μαζί, που δεν έχουμε γύρισμα, που δεν διαβάζω τα κείμενα του σασμού. Δεν έχω κάνει κάποια σύνδεση εγώ με το νησί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σας φέρνουμε κάτι που αγαπάμε πολύ επίσης. Σας φέρνουμε κάτι για το οποίο προσπαθήσαμε πολύ, κάτι για το οποίο αγωνιστήκαμε. Ήτανε 3 μήνες εξαντλητικές οι πρόβες μιας σπουδαίας παράστασης, μιας παράστασης που ο κόσμος δεν βλέπει συχνά πανελλαδικά. Θέλω να πω ότι είναι μία από τις σπάνιες αρχαίες τραγωδίες, τις οποίες δεν βλέπεις να ανεβαίνουν κάθε χρόνο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που κάποιος επιχειρεί να ανεβάσει τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή. Είναι μια παράσταση, παρόλα αυτά, η οποία δεν ξεπερνάει την 1 ώρα και 35 λεπτά και είναι μια παράσταση η οποία απευθύνεται σε όλους. Δεν είναι σε ένα δύσκολο κείμενο αρχαίας τραγωδίας, το οποίο ενδεχομένως δυσκολεύεσαι λιγάκι να το παρακολουθήσεις. Είναι πολύ εύκολο να κατανοήσει κανείς το κείμενο, την πλοκή, την εξέλιξη δηλαδή του έργου. Και ελπίζουμε ότι αυτό το τόσο όμορφο νησί Κρήτη, που μας έχει στηρίξει και εμένα και τον Τάσο Νούσια και τη Μαρία Πρωτόπαπα στο σασμό. Τώρα και Μαρία Πρωτόπαπα στο ρόλο του Οδυσσέα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό και ελπίζουμε ότι, όπως μας στηρίξανε στη σειρά φέτος η Κρήτη, κυρίως η Κρήτη, αφήστε την υπόλοιπη Ελλάδα, για την Κρήτη μιλάμε τώρα, έτσι ακριβώς ας πούμε θα μας στηρίξουν τώρα και με τις παραστάσεις. Γιατί η επιλογή του Φιλοκτήτη ή για εσάς προσωπικά? Εγώ ήμουν επιλογή του Τάσου Νούσια. Με τον Τάσο γνωριστήκαμε στη σειρά, στο σασμό. Και ο Τάσος επανήλθε με μια πολύ όμορφη έτσι πρόταση, με μια πολύ τιμητική για μένα πρόταση. Με πήρε τηλέφωνο χαρακτηριστικά και μου είπε: «Μικρέ, έλα, βλέπουμε». Είναι μια υπέροχη στιγμή για εμένα.
Είναι, έχω πολλούς λόγους να σας πω γιατί ο φιλοκτήτης από τη δική μου πλευρά. Εντάξει, πρώτα απ' όλα για μένα είναι η πρώτη φορά που κάνω αρχαία τραγωδία με έναν τόσο σημαντικό ρόλο, γιατί κρατώ και εγώ τον έναν από τους τρεις κεντρικούς ρόλους του έργου. Και από εκεί και πέρα κάνω και πρώτη φορά περιοδία. Είναι πρώτη φορά λοιπόν που βρίσκομαι όλο το καλοκαίρι σε αυτή τη διαδικασία να ταξιδεύουμε την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη, ταξίδι παράσταση, σε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, γιατί παράλληλα έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν για το Σασμό. Και βεβαίως η περιοδία έχει και τα πρόοπτα και έχει και κάποια πράγματα τα οποία, ναι, έτσι ακριβώς όπως είπα, απρόοπτα, δεν μπορείς να τα φανταστείς. Ούτως ή άλλως και μόνο που λέτε πρώτη φορά περιοδία και πρώτη φορά αρχαία τραγωδία, ήταν κάτι που ουσιαστικά σε εξετάρει ως νέο σας, ως νέο ηθοποιό, σε κάνει να το βλέπεις και λίγο διαφορετικά πάνω στο σανίδι, έτσι δεν είναι, κυρία Μούτζα? Γιατί είναι άλλο η τηλεόραση και άλλο το σανίδι. Θέλω να σας πω ότι τα βίωσα όλα ήδη, δηλαδή... θα σας πω ότι πριν από 4 μέρες χειρουργήθηκα, και παρόλα αυτά τις τελευταίες 3 μέρες είχαμε κάθε βράδυ παράσταση. Ακόμα και την ημέρα που χειρουργήθηκα βγήκα από το χειρουργείο, υπέγραψα, ήταν ένας κολλικός στο νεφρό, οπότε έπρεπε να γίνει χειρουργείο για να σπάσουν την πέτρα. Και παρόλα αυτά το βράδυ είχαμε παράσταση, βγήκα από το χειρουργείο και πήγα να παίξουμε, έπρεπε να γίνει παράσταση οπωσδήποτε. Φυσικά αυτό είχε ως αποτέλεσμα εγώ να έχω μετά έναν μικρό πυρετό τις επόμενες μέρες, αλλά κάθε βράδυ η παράσταση έπρεπε να βγει κανονικά. Αυτό είναι πάθος, αξίζει τελικά? Θα σας απαντήσω με μία λέξη και θα σας πω ότι αυτό είναι ηθοποιός. Μάλιστα. Που είναι επιλογή σας και άρα όλο αυτό είναι που σας θρέφει, θα έλεγα, έτσι, θρέφει το συναίσθημα, την ψυχή, το μυαλό, το επάγγελμα, όλο αυτό το οποίο έχετε επιλέξει να κάνετε. Η ανταμοιβή του κόσμου έρχεται φυσικά να συμπληρωθεί μέσα σε όλο αυτό, και η δουλειά μας, όπως λέει χαρακτηριστικά και ένας παλιός στίχος, θα φανεί στο χειροτρόφημα. Η παράσταση μέχρι στιγμής έχει αγαπηθεί πολύ. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο της παράστασης, το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, πολύ λίγο έτσι να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει φιλοκτήτης, τι είναι αυτό που επιλέγει να δει σήμερα. Όταν ο Τροϊκός πόλεμος ξεκινούσε, ο φιλοκτήτης κρατούσε στα χέρια του τα θεϊκά όπλα του Ηρακλή, τα οποία του τα έδωσε ο Ηρακλής ως αντάλλαγμα που ο φιλοκτήτης θα τον θανατώσει. Σας θυμίζω απλά ότι ο Ηρακλής είχε αυτόν τον μανδύα που είχε δηλητήριο και δεν άντεχε άλλο με αυτές τις πληγές και παρακαλούσε κάποιος, ας πούμε, να τον σκοτώσει. Βρέθηκε ο φιλοκτήτης, λοιπόν, το έκανε και σαν αντάλλαγμα που του χάρισε τον θάνατο για να σταματήσει να πονάει, ο Ηρακλής έδωσε το θεϊκό του τόξο και το βέλος του στον φιλοκτήτη. Όταν λοιπόν ξεκινάει ο Τροϊκός πόλεμος, όλα αυτά δεν τα βλέπουμε στην παράσταση, αλλά σας δίνω την εισαγωγή. Τα ακούμε βέβαια στην παράσταση. Σας δίνω την εισαγωγή, την απαραίτητη, πολύ σύντομα, για να έχετε μια ιδέα. Όταν ξεκινάει ο Τροϊκός πόλεμος, οι θεοί στέλνουν ένα φίδι να δαγκώσει τον φιλοκτήτη στο πόδι και να του δημιουργήσει μια αβάσταχτη πληγή, η οποία θα τον πονάει αφόρητα καθημερινά, όμως δεν θα τον σκοτώνει. Ο φιλοκτήτης λοιπόν έγινε τόσο δύσκολος στην καθημερινότητά του, που τότε οι Αχαιοί τον παράτησαν στην Λίμνο και έφυγαν για την Τρία. Ο Φιλοκτήτης λοιπόν μένει 10 ολόκληρα χρόνια όσο κρατάει ο Τροϊκός πόλεμος, μόνος του, εξόριστος, σε μια ερημιά στη Λίμνο,
χωρίς κανέναν στο πλευρό του. 10 χρόνια λοιπόν μετά και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του Τροϊκού πολέμου, πεθαίνει ο Αχιλλέας. Και τότε δίνεται ένας χρησμός που λέει πως μόνον αν πάτε πίσω και φέρετε τον Φιλοκτήτη με το θεϊκό τόξο του Ηρακλή σε συνδυασμό με τον γιο του Αχιλλέα, τον Νεοπτόλεμο, μπορείτε να πάρετε τα τείχη της Τρίας. Μάλιστα. Όταν λοιπόν ο Οδυσσέας παίρνει αυτόν τον χρησμό, λέει ότι ωραία, εντάξει, να το κάνουμε αυτό, αλλά πώς πείθεις έναν άνθρωπο που τον έχεις παρατήσει 10 ολόκληρα χρόνια εξόριστο, τον άφησες εκεί και έφυγες, να έρθει τώρα πάλι μαζί σου και να πολεμήσει για σένα. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για ένα Φιλοκτήτη, ένα έργο με πάρα πολλούς συμβολισμούς, πολυεπίπεδο, να το πω, γιατί βάζει μέσα το θέμα των υποχρεώσεων που μπορεί να έχει κάποιος, ο καθένας από εμάς απέναντι σε μια θεϊκή βούληση, στην ίδια τη μοίρα, ο σωματικός, ο συναισθηματικός πόνος, γι' αυτό λέω πολυεπίπεδες οι έννοιές του. Έτσι ακριβώς, και πολύ σωστά αναφέρατε τους συμβολισμούς που όμως, θα το ξαναπώ, εγώ το τονίζω, είναι πολύ εύκολο να τους παρακολουθήσεις και να τους καταλάβεις. Γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι εντάξει, ναι, θέλω να πάω θέατρο, αλλά η αρχαία τραγωδία είναι ένα δύσκολο είδος, κρατάει πολλή ώρα, δεν το καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές έχει πολλούς συμβολισμούς οι οποίοι μας μπερδεύουν. Δεν είναι έτσι, επιστέψτε με, είναι μια παράσταση η οποία με την υπογραφή της Μαρλένε Κεμίνσκι, συγγνώμη, στη σκηνοθεσία, έχει γίνει πολύ ξεκάθαρο και εύκολο και απευθύνεται σε όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς, Γιώργος Σαμούτζας στο ρόλο του Νεοπτόλεμου, Μαρία Πρωτόπαπα στο ρόλο του Οδυσσέα, Τάσος Νούσιας στον ρόλο του Φιλοκτήτη. Σήμερα και αύριο, και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, 9:30 το βράδυ, 9:15 κυρία Μούτζα, δεν είμαι σίγουρη, αλλά λέω πάρα πολύ απλά ότι έχει 9:30, ωραία. Έχει το δικό του το ενδιαφέρον. Εμένα η δική μου η ευχή είναι, έτσι όπως ξεκινήσαμε θα κλείσουμε, να το χαρείτε λοιπόν που είσαστε στην Κρήτη, γιατί εκφράσατε μια πάρα πολύ μεγάλη λαχτάρα, μια πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση που βρίσκεστε εδώ, λέγοντας χαίρομαι που επέστρεψα στην Κρήτη, μου λείψατε μωρέ, είσαστε άλλοι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το μήνυμα και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε στο θέατρο. Γεια σας, κυρία Μούτζα.